Λοιπόν, ο κέφαλος στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας προκαλεί αντισυμβατική οικογένεια της Μέγκαν. Λίγα μόλις 24 ώρα πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρη. Νέο χτύπημα για το ζευγάρι, απουσία του πατέρα της Μέγκαν από το γάμο, μετά τον Σάλο που ξέσπασε για τις θυμμένες φωτογραφίες του, με την αδελφή της Μέγκαν να σπέβδει να αναλάβει την ευθύνη. Η είδηση πρωτοεμφανίστηκε στα σκανδαλοθυρικά έντυπα. Ο πατέρας της Μέγκαν Μάρκλ, Τόμας, δεν θα παραστεί στο γάμο της κόρης του και δεν θα είναι εκείνος που θα την παραδώσει στον πρίγκιπα Χάρη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνσορ το Σάββατο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ, δεν θέλει να ντροπιάσει την κόρη του ή τη βασιλική οικογένεια μετά τη δημοσιοποίηση πως έστησε με παπαράτσι φωτογράφησή του να του παίρνει μέτρα ο ράφτης ή να διαβάζει ρεπορτάζ για τον επικείμενο γάμο της κόρης του έναντι αμοιβής. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι την περασμένη εβδομάδα υπέστη καρδιακή προσβολή, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται. Τα πράγματα ήρθε μάλλον να περιπλέξει η ετεροφαλής αδερφή της Μέγκαν, Σαμάνθα Μάρκλ, που δήλωσε πως ήταν δική της ιδέα η στημένη φωτογράφηση για να βελτιώσει το προφίλ του ο πατέρας της. I have to say I am entirely the culprit. And I said, you know, the world has no idea unflattering ways as they can, so I said, really, you know, you need to show the world that you're getting in shape and doing great healthy things. So I suggested it, and it was there's a lot of scrutiny that it was money motivated. It was not. Η Μέγκαν, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι βαθιά ταραγμένη από την απόφαση του πατέρα της και επιθυμεί να τη συνοδεύσει στο γάμο. Με ανακοίνωση, το παλάτι του Κένσινγκτον έκανε λόγο για μια βαθιά προσωπική στιγμή για την κυρία Μάρκλ λίγες ημέρες πριν από το γάμο της, και αυτή και ο πρίγκιπας Χάρη ζητούν την κατανόηση και το σεβασμό απέναντι στον κύριο Μάρκλ σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. We can't wait to get it all happening this weekend. So no, it's really good. Οι γονείς της Μέγκαν είναι χωρισμένοι. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η Μέγκαν θα έφτανε με τη μητέρα της στην εκκλησία και στη συνέχεια θα την παρέδιδε ο πατέρας της στο γαμπρό. Δεν αποκλείεται η μητέρα της τελικώς να την παραδώσει εκείνη στον πρίγκιπα Χάρη. Οι προετοιμασίες πάντως για το γάμο της χρονιάς συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,